Στοιχεία για τον προσκοπισμό, κοιμήλια, τεκμήρια, έντυπο υλικό αλλά και φωτογραφικά στιγμιότυπα από την τελετή την ημέρα της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα την 1η Δεκεμβρίου του 1913 περιλαμβάνει η επετειακή έκθεση που εγκαιριάστηκε χθες το απόγευμα στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά με αφορμή τα 111 χρόνια από την ημέρα της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα και από την ίδρυση του προσκοπισμού στα Χανιά. Έτσι λοιπόν συνδυάστηκαν τα δύο ιστορικά γεγονότα και δημιουργήθηκε η έκθεση αυτή με κοιμήλια, με τεκμήρια, με ιστορικά στοιχεία, με φωτογραφικό υλικό πάρα πολύ, ούτως ώστε να καλύψουμε και τα δύο κομμάτια. Η ιστορία πρέπει να την ξέρουμε, να την τηρούμε, να την αγαπούμε και να μην την αλλοιώνουμε. Έτσι λοιπόν τα τεκμήρια ακριβώς δηλώνουν την αλήθεια και τα γεγονότα που έγιναν πριν από 111 χρόνια. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή για μας και μεγάλη ευθύνη. Όπως τονίστηκε, ο προσκοπισμός ιδρύθηκε με σκοπό την προσφορά και αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο αριθμεί περισσότερα από 20.000 μέλη. Έχει περάσει πάρα πολύ κόσμος από την αγκαλιά του προσκοπισμού. Δημιουργούμε χαρακτήρες και ανθρώπους με δύναμη ψυχική για να μπορέσουν να αντιμετωπίζουν όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν στη ζωή μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ο κόσμος αγκάλιασε την έκθεση και ελπίζουμε να είμαστε πάντα μπροστά για να βοηθάμε να αφήσουμε το λιθαράκι μας και να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο από ό,τι τον παραλαμβάνουμε. Ως παλαιότερος εν ζωή πρόσκοπος των Χανίων με 40 χρόνια υπηρεσίας, θέλω να συγχαρώ πολύ τους οργανωτές γιατί ξανέφερα στη μνήμη εμάς των παλαιών πάρα πολλές μνήμες, αξέχαστες μέρες, αξέχαστες φιλίες. Η έκθεση θα διαρκέσει έως την Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου και όσοι επιθυμούν μπορούν να την επισκεφθούν καθημερινά από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ με είσοδο ελεύθερη. Είναι μια ιστορική πραγματικά έκθεση γιατί ξεκινάει από την Ένωση της Κρήτης δείχνοντας την πορεία και την ιστορία της Ένωσης και επίσης συνεχίζεται στην εκθεσιακή αυτή πορεία του προσκοπισμού από τον πρώτο, από τον Ελευθέριο Βενιζέλο μέχρι τα σήμερα. Πραγματικά αξίζει τον κόπο για όλους μας να την επισκεφτούμε, να δούμε αυτή τη διαδρομή. Την επετειακή έκθεση διοργάνωσαν ο Δήμος Χανίων και η Ένωση Παλαιών Προσκόπων Χανίων.